πώς είδατε τη συνάντηση εσείς, κύριε Καλλιδερίδη? Ακούστε, για να μην παρεξηγηθούμε, ποιος λογικός άνθρωπος δεν είναι υπέρ της ειρήνης και υπέρ του διαλόγου? Αυτό που συμβαίνει όμως έχει μέσα ένα βασικά το στοιχείο του παραλογισμού. Δηλαδή σε ένα ζήτημα, σε μία συνάντηση των ηγετών των δύο χωρών, η κεντρική διαφωνία ήταν το θέμα της Χαμάς και όχι για παράδειγμα το θέμα της Κύπρου ή της Γαλάζιας Πατρίδας. Δηλαδή δεν βρήκε να πει μια λέξη ο κύριος Πρωθυπουργός για τα 50 χρόνια συνεχιζόμενης βάρβαρης κατοχής της Κύπρου, παραβίασης του διεθνούς δικαίου, εγκλημάτων πολέμου που γίνονται με την δημογραφική αλλαγή. Συγγνώμη, αλλά αυτό δεν είναι προσέγγιση. Αυτό μίλησε για την Κύπρο πάντως. Αναφέρθηκε στην Κύπρο. Ναι, είπαμε. 50 χρόνια βάρβαρης κατοχής με 40.000 παράνομο στρατό στα κατεχόμενα. Αυτή ήταν η σωστή θέση χωρίς δόση υπερβολής. Εν πάση περιπτώσει, ακούστε τι συμβαίνει. Μιλάμε για θετικό κλίμα, ενώ σήμερα που μιλάμε γίνονται δύο ασκήσεις στο Αιγαίο. Η άσκηση Θαλασσόλικος και η άσκηση Έφεσος. Και οι δύο ασκήσεις, και δεν λέω απόρριτα πράγματα, από το σενάριο το οποίο μπορούμε να το διαβάσουμε στα τουρκικά μέσα, αφορούν κατάληψη νησιού. Ποιο νησί θα καταλάβουν οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις κυρίοι, τη Γουαδελούπη ή τη Μάλτα, άλλωστε Μάλτα Γιόκ? Πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για ελληνοτουρκική προσέγγιση όταν ο Τούρκος Πρωθυπουργός σε συνέντευξη την Καθημερινή είπε: όχι, τα θέματα εθνικής κυριαρχίας θα τα βάζουμε στο τραπέζι και μπορούμε να έχουμε και πρόοδο. Δηλαδή, βάλαμε το Αιγαίο στη μέση, όπως το είπε και η Χουριέτ, για να το τεμαχίσουμε? Ξέρετε, επειδή θα έχει σχέση και με το διπλανό θέμα, όταν μπήκε το θέμα του μακεδονισμού στα σχολεία στα Σκόπια και η Ελλάδα δεν αντέδρασε, επειδή τότε ο Τίτο ήταν το χαϊδεμένο παιδί του ΝΑΤΟ, εμείς το θεωρούσαμε ότι ένα θέμα που δεν έχει σημασία. Ο μακεδονισμός φυτεύτηκε στη συνείδηση των πολιτών της γειτονικής χώρας και άντε να τον μαζέψεις. Τώρα λοιπόν που βάζουν τη Γαλάζια Πατρίδα στα σχολεία, όπου εκατομμύρια Τούρκοι μαθητές, προσέξτε, οι μαθητές στην Τουρκία είναι περισσότεροι από τον πληθυσμό της Ελλάδας, θα γαλουχούνται σε εισαγωγικά με το δόγμα της Γαλάζιας Πατρίδας, μάλιστα είναι οι οδηγίες, θα έχετε χάρτες και θα τους βάζετε να δείχνουν και την Κύπρο και τη Γαλάζια Πατρίδα. Μετά από 10-15 χρόνια, η περιοχή αυτή, για την οποία χαιρόμαστε που 10 νησιά βγάζουν κάποια λεφτά τώρα, μάλιστα ένας Τούρκος επιχειρηματίας, ο πρόεδρος του Ελληνοτουρκικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου, είπε να τα συνδέσουμε και με ρεύμα, λέει, με καλώδια, για να μην παίρνουν από αλλού τα νησιά, να τα δώσουμε. Όταν λοιπόν μετά από 10-15 χρόνια οι Τούρκοι πολίτες θα έχουν στη συνείδησή τους την εντύπωση ότι ο χάρτης της Γαλάζιας Πατρίδας είναι τουρκική πατρίδα, τότε πώς θα το ανατρέψει η Ελλάδα? Ερώτημα, γιατί, λοιπόν, ερώτημα Έλληνας, κύριε Καλλιτερίδη, τι έπρεπε να κάνει ο Μητσοτάκης, τι έπρεπε να κάνει χθες? Έπρεπε να θέσει καταρχάς το ζήτημα αυτό που υπογράψαμε στις 8 Δεκεμβρίου. Έπρεπε να υπάρχει ένα πλαίσιο. Τι είναι οι πράξεις που δεν συνάδουν με το πνεύμα και το γράμμα της διακήρυξης? Δηλαδή, μπορείς να μιλάς για διακήρυξη ότι πάει καλά η διακήρυξη, ότι σεβόμαστε, όταν θέτεις θέματα εθνικής κυριαρχίας στην Ελλάδα με αφορμή... Θα έπρεπε να την καταγγείλει τη διακήρυξη, θα έπρεπε να μην πάει, θα έπρεπε να το καταχαιρήσει δημόσια, τι θα έπρεπε να κάνει? Ακούστε, όταν θέτουμε το θέμα θα έπρεπε να μην πάει, τότε καλούμαστε όλοι να λύσουμε ένα πρόβλημα που δημιουργήθηκε από λάθος ενέργειες επί σειρά ετών και μηνών εμπροκειμένου. Είπα ότι όταν υπέγραψαν τη διακήρυξη των Αθηνών έπρεπε να μπουν και κάποια ένα πλαίσιο. Τι συνιστά παραβίαση της διακήρυξης? Δηλαδή μπορεί να βάζεις στα σχολεία τη Γαλάζια Πατρίδα και να λες ότι ισχύει και η διακήρυξη? Συγγνώμη τώρα, μας οδηγούσε έναν παραλογισμό και σε παραλογισμό και την ελληνική κοινωνία. Ναι. Σας είπα, τα παιδιά που σήμερα διδάσκονται αυτό... τη Γαλάζια Πατρίδα, ναι, μετά από 10 χρόνια θα θεωρούν ότι είναι τουρκική πατρίδα, αυτό... με όλα τα νησιά μέσα του Αιγαίου. Έχει λογική αυτό που λέτε προφανώς, γιατί έπρεπε να μπουν εκεί οι γραμμές στην ουσία, τι συνιστά τι δεν πάει καλά, ας πούμε, στη διακήρυξη. Ακύρωση συνάντησης με βάση, ας πούμε, την πρόκληση για τη μονή της χώρας, ας πούμε, μπορούσε να γίνει? Αυτό εγώ δεν το θεωρώ μείζον. Άλλωστε, είδα και την αντίδραση του Έλληνα Πρωθυπουργού.
Ναι. Μάλλον δέχθηκε τις εξηγήσεις του Ερντογάν. Ναι. Είπε, αφού θα την επισκέπτεται ο κόσμος, όλα καλά. Ναι. Αυτό έπρεπε, αν ήταν να αντιδράσουμε μέσω της UNESCO, έπρεπε να το κάνουμε το 2020. Θεωρώ ότι ήταν. Άρα υποχωρούμε σε όλα, λέτε. Ακούστε, έχω την εντύπωση ότι η Ελλάδα δεν λειτουργεί ως κανονικό κράτος, επειδή παρακολουθώ τη λειτουργία των κρατών από το 1992. Δεν λειτουργεί ως κανονικό κράτος. Διότι δεν είναι λογικό η Ελλάδα με το μέγεθος που έχει να δέχεται σφαλιάρες από τη Λιβύη, τουρκολιβικό μνημόνιο, από τα Σκόπια, τα γνωστά, και από την Αλβανία. Δεν είναι λογικό αυτό. Δεν χωρά στη λογική. Με τα Σκόπια τι πρέπει να κάνει κανένας. Δεν. Ακούστε τώρα, είναι δυνατόν. Άκουσα πριν από λίγο τον κύριο Γεραπετρίτη στην ΕΡΤ. Λέει, δεν μπορούσαμε να απαγορεύσουμε την έλευση, είμαστε δημοκρατικό κράτος. Δηλαδή η Γερμανία που απαγόρευσε τον κύριο Βαρουφάκη, τον Ερντογάν, τον κύριο Βαρουφάκη, ακόμα και να πάει στη Γερμανία να μιλήσει πολιτικά, δεν είναι δημοκρατικό κράτος. Η Ολλανδία που απέλασε Τούρκο υπουργό και τον απαγόρευσε να κάνει προεκλογική συγκέντρωση, δεν είναι δημοκρατικό κράτος. Τι ανοησίες είναι αυτές που ακούμε? Για το θέμα των Σκοπίων θέλω να μας πείτε. Δηλαδή, αν αύριο ο Ερντογάν θέλει να κάνει μια συγκέντρωση στην Αθήνα, θα πούμε είναι δημοκρατικό κράτος, θέλει να την κάνει. Καλά, πήγε στη Θράκη. Είχε πάει στη Θράκη. Πήγε στη Θράκη. Πού οδηγούν τη χώρα, δηλαδή? Πετε μου, πού οδηγούν τη χώρα? Ξαναλέω, για το θέμα των Σκοπίων, για το θέμα τη ονομασία Σκοπίων, για τον Βόρεια Μακεδονία, τι πρέπει να κάνουμε μετά αυτά που είπε η πρόεδρος της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας? Και εκεί η συμφωνία των Πρεσπών, τώρα μην με αναγκάσετε να εκφραστώ και για αυτήν, έχει τρύπες αυτή που είναι. Δηλαδή, δεν έπρεπε να υπάρχουν ρήτρες στη συμφωνία ότι όποιος την παραβιάσει θα έχει αυτές τις συνέπειες? Οι Σκοπιανοί θα μπορέσουν αύριο, ξέρετε, να προσποιηθούν ότι δέχονται τη συμφωνία των Πρεσπών, να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ μπήκαν, και μετά να λέγονται σκέτο Μακεδονία. Πέστε μου, ποιες θα είναι οι συνέπειες? Απολύτως καμία. Και όταν έναν λαό τον δίνει ταυτότητα μακεδονική και γλώσσα μακεδονική. Καλά, δεν θα ασκήσουμε βέτο αν επιμένουν να το κάνουν? Δεν μπορεί να αμφισβητήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας το είπα. Θα προσποιηθούν. Θα μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στη συνέχεια θα τον αναιρέσουν. Τι έχουμε στα χέρια μας να πολεμήσουμε μια τέτοια εκδοχή? Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Καλεντερίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Καλημέρα μας. Να είστε καλά. Καλημέρα μας. Αν σας άρεσε το βίντεο, πατήστε like και εγγραφή στο κανάλι. Για να λαμβάνετε πρώτοι τις ειδοποιήσεις για νέα βίντεο, πατήστε και το καμπανάκι. Σας ευχαριστούμε θερμώς για την υποστήριξη.